Ισχυρή κωδική πρόσβασης παντού. Ο κωδικός μας είναι σαν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Όποιος τα έχει μπαίνει στο σπίτι μας ανενόχλητος. Η δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης, διαφορετικών για κάθε λογαριασμό που χρησιμοποιούμε, είναι από τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Κωδικό δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο στους λογαριασμούς μας, αλλά και στην οθόνη του κινητού μας και στις συσκευές μας. Και όταν λέμε ισχυρό κωδικό, τι εννοούμε? Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Είναι εύκολος στο να τον θυμόμαστε εμείς και δύσκολος για τους άλλους να τον μαντέψουν. Άρα, δεν θα πρέπει να βάλουμε σε καμία περίπτωση το όνομά μας ή την ημερομηνία γέννησής μας ή κάτι τόσο προφανές. Μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο του αγαπημένου μας βιβλίου, αλλάζοντας κάποια γράμματα με αριθμούς και σύμβολα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, γράμματα, αριθμούς και σύμβολα και σε κάθε σημαντικό λογαριασμό θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικό κωδικό. Για να δημιουργήσουμε και να θυμηθούμε διαφορετικούς σύνθετους κωδικούς πρόσβασης για κάθε έναν από τους λογαριασμούς μας, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα Password Manager. Αυτή η λύση ενδείκνυται κυρίως για προχωρημένους χρήστες που έχουν να διαχειριστούν πολλούς διαφορετικούς κωδικούς και έχουν διαδικτυακή δραστηριότητα που μπορεί να προσελκύσει hackers. Περισσότερες συμβουλές για την προστασία των δεδομένων μας. Καλό θα ήταν ο κωδικός που έχουμε να μην είναι μία λέξη που περιλαμβάνεται στο λεξικό, γιατί υπάρχουν ειδικά προγράμματα που μπορούν να σπάσουν εύκολα τέτοιου είδους passwords. Επίσης, σημαντικό είναι να μην συνδεόμαστε σε σελίδες που περιέχουν προσωπικά μας στοιχεία μέσα από δημόσια Wi-Fi. Τα δημόσια ασύρματα δίκτυα δεν είναι ασφαλή. Οποιοδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να δει τι κάνουμε στο φορητό υπολογιστή ή το smartphone μας όταν είμαστε συνδεδεμένοι σε ένα τέτοιο δίκτυο. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Εξίσου προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και όταν μπαίνουμε σε προσωπικές μας σελίδες από κοινόχρηστες συσκευές. Πρέπει πάντα να μην ξεχνάμε να κάνουμε αποσύνδεση και ακόμα καλύτερα να σβήνουμε το ιστορικό. Να θυμόμαστε ότι οι κωδικοί μας είναι σαν την οδοντόβουρτσά μας. Δεν τους μοιραζόμαστε με κανέναν.